Λίγες μέρες έπειτα από την τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο στην Άρτα, όπου ο βρέφος 5,5 μηνών έχασε τη ζωή του όταν ο πατέρας του το ξέχασε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, ένα νέο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στη Ζάκυνθο, καθώς ζευγάρι δανών τουριστών κλείδωσε μέσα σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο παιδί ενός έτους και πήγε για ψώνια στον πεζόδρομο του Τσιλιβή. Ωστόσο, περιστατικοί εντόπισαν ευτυχώς το παιδί προτού να είναι αργά, ειδοποιώντας εγκαίρως τις αστυνομικές αρχές. Δεχθήκαμε μια κλίση και αμέσως έσπευσε η ομάδα Δία στο σημείο που βρήκε εργαζόμενο από την εταιρεία του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ο οποίος έφτασε με αντικλείδη προκειμένου να απεγκλωβίσει το παιδί από το κλειδωμένο όχημα, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Κώστας Καραγκούνης. Το ζευγάρι έλειπε για περίπου 40 λεπτά, καθώς είχαν πάει για ψώνια σε κατάστημα τουριστικών ειδών της περιοχής, ενώ το παιδί βρισκόταν κλειδωμένο στο όχημα. Οι αστυνομικοί που το παρέλαβαν μας πληροφόρησαν ότι το παιδί κυριολεκτικά έκαιγε και ήταν πολύ υδρωμένο εξαιτίας της έντονης ηλιοφάνειας και της ζέστης, συμπλήρωσε ο κύριος Καραγκούνης. Αξίζει να σημειωθεί πως η 34χρονη μητέρα του βρέφους και ο 39χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου Κώστας Καραγκούνης, στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου μίλησε ο Παύλος Δραγώνας, ο εργαζόμενος της εταιρείας με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που άνοιξε με αντικλείδη το όχημα στο οποίο βρέθηκε κλειδωμένο το άτυχο βρέφος, ο οποίος τόνισε. Βρήκαν το τηλέφωνό μου από το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία της εταιρείας που βρισκόταν πάνω στο αυτοκίνητο και με ειδοποίησαν αμέσως. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο και ευτυχώς βρισκόμουν πολύ κοντά εκείνη την ώρα που έλαβα την κλίση. Έφτασα έπειτα από 10 λεπτά στο σημείο και γύρω από το όχημα υπήρχαν περίπου 10 άνθρωποι. Επικράτησε πανικός. Προσωπικά μου θύμισε το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στην Άρτα. Ευτυχώς βρήκα γρήγορα το κλειδί, άνοιξα το αυτοκίνητο και πήρα στα χέρια μου το ιδρωμένο βρέφος. Πρόσθεσε και στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ο κόσμος ήθελε να το πάρει αγκαλιά, του δώσαμε νερό και έπειτα άνοιξα το κλιματιστικό και ένα παράθυρο προκειμένου να ανακουφίσω το παιδί που έκαιγε. Είχε πάντως πολύ ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο καθώς ήταν παρκαρισμένο στον ήλιο και με κλειστά παράθυρα. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε φημέ τζάμια, κάτι που έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των περίοικων. Σχολιάζοντας την αντίδραση του ζευγαριού όταν πληροφορήθηκε για το συμβάν ο κύριος Δραγώνας, είπε ότι η μητέρα προσπάθησε να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας πως έλειψαν από το σημείο μόνο για 5 λεπτά. Παρέμεινα στο σημείο μέχρι να έρθουν οι αστυνομικές δυνάμεις και λίγο αργότερα έφτασε και το ζευγάρι, το οποίο δεν φάνηκε να συγκινήθηκε ιδιαίτερα από το συμβάν. Η μητέρα, μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις των αστυνομικών, υποστήριξε ότι έλειψαν μόνο για 5 λεπτά.